Το θέμα λοιπόν το οποίο επέλεξα είναι ένα θέμα στο οποίο έχω αφιερώσει μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, εφόσον συνδυάζω ας πούμε και τις δύο ιδιότητες, και του κληρικού και του ψυχοθεραπευτή. Και γι' αυτό είναι ένα θέμα πολύ οικείο σε μένα. Μου είχε ζητήσει και ο Δήμαρχος το θέμα που θα κάνουμε να έχει, να έχει διπλή έτσι, όψη, και για τα εγκόσμια και για τα θέματα της Ορθοδοξίας κλπ. Οπότε σκέφτηκα αυτό το θέμα και βάλαμε υπότιτλο «Ομοιότητες και διαφορές». Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τις ομοιότητες, από τις διαφορές. Έχουμε τίτλο πάνω σε κάθε διαφάνεια, έχουμε τίτλο ο οποίος δείχνει που αναφερόμαστε. Ξεκινάμε από τις διαφορές. Ξεκινάμε τον δύο, έτσι. Καταρχήν γνωρίζουμε, υποθέτω οι περισσότεροι, αν και στις μέρες μας δεν είναι αυτά αυτονόητα, ότι η εξομολόγηση αποτελεί ένα από τα μυστήρια της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Υπάρχει και στον καθολικισμό η εξομολόγηση, αν και τελείται κάπως διαφορετικά. Στους Προτεστάντες δεν υπάρχει καθόλου. Αυτά τα έχουν καταργήσει και τα έχουν ισοπεδώσει όλα οι Προτεστάντες, ας πούμε. Λοιπόν, η εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά θεμελιώδη μυστήρια της Ορθοδοξίας και η οποία εξομολόγηση προέρχεται ως, εφόσον ξεκίνησε από τα χρόνια των Αγίων Αποστόλων, προέρχεται από την αγροτική εποχή. Έτσι. Δηλαδή έχει μια προϊστορία, ας πούμε, 1900 ετών και προέρχεται από την αγροτική εποχή. Λοιπόν, αυτό έχει σημασία, το ότι προέρχεται από την αγροτική εποχή, η οποία φιλοσοφικά ονομάζεται προνεωτερική εποχή, δηλαδή εποχή πριν από την επανάσταση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Πριν δηλαδή από αυτό που ονομάζεται και στη Δύση διαφωτισμός. Λοιπόν, προέρχεται λοιπόν από την αγροτική εποχή η εξομολόγηση, ιστορικά μιλώντας, έτσι. Μιλώντας ιστορικά και κοινωνιολογικά. Η εξομολόγηση προϋποθέτει, το μυστήριο δηλαδή για την άφεση των αμαρτιών, προϋποθέτει μια κοινότητα πιστών, όπως γράφουμε. Δεν είναι δηλαδή στα κουτουρού γίνεται, ας πούμε, και αυτονομημένα, αλλά προϋποθέτει μια κοινότητα πιστών, η οποία πρώτα ξεκινάει από μια επισκοπή και η επισκοπή, ο επίσκοπος δίνει την άδεια σε συγκεκριμένους κληρικούς, όχι σε όλους, δίνει την άδεια να εξομολογούν. Και οι εξομολόγοι συνήθως είναι, πλην ειδικών εξαιρέσεων, είναι δεμένοι με μια κοινότητα πιστών, η οποία λέγεται ενορία. Και σε ειδικότερες, ας πούμε, καταστάσεις λέγεται μονή, μοναστήρια, ας πούμε. Αλλά τα μοναστήρια φυσικά είναι κάτι πολύ πιο ειδικό και αφορούν έτσι ένα πολύ πολύ μικρότερο ποσοστό ανθρώπων. Λοιπόν, η κοινότητα των πιστών είναι η ενορία κανονικά και επομένως η εξομολόγηση ως μυστήριο για την άφεση των αμαρτιών προϋποθέτει λοιπόν την κοινότητα των πιστών και μια βιωματική σχέση με τον Χριστό. Η πίστη είναι βίωμα πάνω απ' όλα. Δεν είναι αυτό που νομίζουν αρκετοί άνθρωποι στις μέρες μας, ότι είναι μια αφηρημένη πεποίθηση ότι υπάρχει ένα ανώτατο όν. Αυτό είναι αφελέστατο και δεν έχει καμία σχέση με την πνευματικότητα του Ευαγγελίου, έτσι. Αλλά η σχέση με τον Χριστό είναι βιωματική και η λέξη πίστη, αυτό πρέπει να το, έτσι, καλά να το βάλουμε στην ψυχή μας, η λέξη πίστη σημαίνει ακλόνητη εμπιστοσύνη στο Θεό, έτσι. Δεν είναι η πίστη μια ιδεολογική κατάσταση ή μια εγκυκλοπαιδική γνώση, αλλά είναι βιωματική σχέση Θεού και ανθρώπου. Έτσι. Προϋποθέτει λοιπόν μέσα στην ενορία που είναι η κοινότητα των πιστών, προϋποθέτει μια βιωματική σχέση με τον Χριστό και την εκκλησιαστική ζωή. Τι είναι η εκκλησιαστική ζωή? Είναι οι ακολουθίες, είναι οι εορτές του έτους, είναι οι Κυριακές, είναι οι λειτουργίες, είναι όλα εκείνα τα οποία μας έχουν παραδοθεί από την εποχή των Αγίων Αποστόλων και τα οποία τελούνται μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι δύο είναι οι πυλώνες, οι στήλοι δηλαδή της Ορθοδοξίας, είναι η Αγία Γραφή και η προφορική παράδοση. Η Αγία Γραφή αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της γραπτής παράδοσης και υπάρχει και η προφορική παράδοση που μεταδίδεται από χριστιανική γενιά σε χριστιανική γενιά. Λοιπόν, αυτά τα δύο, γραπτή παράδοση και προφορική παράδοση, στη γραπτή παράδοση μέσα είναι η βία των Αγίων, είναι η διδασκαλία των Αγίων. Και στην προφορική παράδοση που γίνεται από γενιά σε γενιά, μεταλαμπαδεύεται, είναι οι δύο στήλοι που ακριβώς
διαμορφώσαν την εκκλησιαστική ζωή. Λοιπόν, ας προσέξουμε την τελευταία φράση που λέει εκεί. Δεν δίνει βαρύτητα το μυστήριο της εξομολογήσεως, δεν δίνει βαρύτητα στα συναισθήματα. Αυτό έχει κέρια σημασία. Δεν πας την εξομολόγηση για να πεις ότι νιώθω καλά, νιώθω άσχημα. Άλλο στις μέρες μας το έχει αλλάξει. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που για διαφόρους λόγους μπερδεύουν βιωματικά τα ψυχολογικά τους θέματα, πάρα πολλοί άνθρωποι που τα έχουν μπερδεμένα τα πράγματα, πηγαίνουν στον εξομολόγο ουσιαστικά λέγοντας ψυχολογικά θέματα. Αυτό είναι μια βασική σύγχυση, ένα βασικό μπέρδεμα των ημερών μας, έτσι. Λοιπόν, αλλά κανονικά η εξομολόγηση δεν δίνει βαρύτητα στα συναισθήματα, αλλά στην αμαρτία, στην έννοια της αμαρτίας. Να ενημερώσω, ότι γύρω στο 1960-62 εκεί μέσα στην Αμερική, ένας διάσημος Αμερικανός ψυχίατρος, ο Καρλ Μένιγκερ, υπάρχει και η περίφημη κλινική Μένιγκερ στην Αμερική, αυτή στα Αμερικάνικα το προφέρουν Μένιγκερ, η περίφημη κλινική Μένιγκερ στην Αμερική, είχε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο, απίστευτο, το έγραψε ψυχίατρος αυτό, επαναλαμβάνω, όχι παπάς. Ο τίτλος ήταν «Τι απέγινε το θέμα της αμαρτίας», ερωτηματικό. Δηλαδή είχε το νόημα το βιβλίο ότι έως πότε θα τα εξηγούμε όλα ψυχολογικά. Ότι δηλαδή δεν πρέπει, έλεγε ο ψυχίατρος, να τα εξηγούμε όλα ψυχολογικά και ότι υπάρχει και το θέμα της αμαρτίας. Δεν είναι όλα θέματα ψυχολογικών προβλημάτων. Έτσι, αυτό και δικαστικά είναι γνωστό αυτό, ότι πάρα πολλοί κατηγορούμενοι προσπαθούν να κρυφτούν για φρικτά εγκλήματα πίσω από την τάχα έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Ενώ πολλές φορές αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό λοιπόν ότι ο Μένιγκερ είχε γράψει αυτό το βιβλίο που δείχνει τις πολιτιστικές αλλαγές που γίνονται σταδιακά μες στο δυτικό κόσμο και φτάσαν στην Ελλάδα, πώς άλλαξαν βαθύτατα την οτροπία των ανθρώπων και της κοινωνίας. Αυτό βέβαια σε ένα βάθος χρόνου που ανάλογα με τα κριτήρια που έχει κανείς μπορεί να είναι από 50 χρόνια έως 200 χρόνια, έτσι, οι αλλαγές αυτές. Λοιπόν, άρα κανονικά στην εξομολόγηση δεν δίνεται βαρύτητα στα συναισθήματα, αλλά στην αμαρτία. Έτσι. Με βάση τι είναι αμαρτία, με βάση τα κριτήρια του Ευαγγελίου, της Καινής Διαθήκης. Και επομένως την απαλλαγή από την ενοχή και το βάρος, γιατί η ενοχή όχι με την νομική έννοια, αλλά με την υπαρξιακή έννοια. Έτσι, το βάρος, το εσωτερικό, το οποίο προκύπτει από την αμαρτία. Έτσι. Να σας θυμίσω το περίφημο έργο του Ντοστογεύσκη, ενός από τους μεγαλύτερους συγγραφείς όλων των αιώνων, ας πούμε το Έγκλημα και Τιμωρία. Πού περιστρέφεται το Έγκλημα και Τιμωρία? Ακριβώς το θέμα της ενοχής. Έτσι, το θέμα της ενοχής, είτε πιστεύει κανείς στον Θεό, είτε δεν πιστεύει, είτε πιστεύει στους εξωγήινους ή στο σκύλο του, ας πούμε, στην ποδοσφαιρική του ομάδα. Το θέμα της ενοχής είναι από τα πιο κεντρικά στην ανθρώπινη ύπαρξη και είναι αδύνατο να το παρακάμψει κανείς αυτό. Δηλαδή, προσπάθησαν πάρα πολλές ιδεολογίες να το παρακάμψουν, πάρα πολλές σχολές σκέψεων με κάποιον, και ήταν αδύνατο αυτό να γίνει και γι' αυτό αποτελεί αιώνιο θέμα και στη λογοτεχνία και στην ποιήση και παντού. Περνάμε στην άλλη παράγραφο, η ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία, σε αντίθεση λοιπόν με την εξομολόγηση, με τα μυστήρια της Εκκλησίας γενικότερα, σε αντίθεση, προέρχεται από την νεωτερική εποχή. Την εποχή που προέκυψε μετά το λεγόμενο διαφωτισμό, τα τελευταία 300 χρόνια χονδρικά, και η οποία λέγεται νεωτερική εποχή, στα αγγλικά modern. Έτσι, και modernity λέγεται η νεωτερικότητα. Λοιπόν, η νεωτερική παύλα βιομηχανική εποχή, όπως ξεκίνησε, ας πούμε, από την άνοδο του καπιταλισμού, της οικονομίας της αγοράς κλπ. Και αυτά έγινε μια όσμωση στο δυτικό κόσμο ανάμεσα στον προτεσταντισμό, στον καπιταλισμό και σε αλλαγές σοβαρότατες οι οποίες έγιναν και προέκυψε σταδιακά, βέβαια αυτό ξεκίνησε από τα τέλη του 19ου αιώνα με τη συμβολή του Φρόιντ, άρχισε να προκύπτει η ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία αφορά το εξατομικευμένο. Τι σημαίνει εξατομικευμένο εδώ? Πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό. Δηλαδή ένα τύπο ανθρώπου ο οποίος πλέον δεν έχει κοινότητα στην οποία να αναφέρεται. Η κοινότητα, όπως μπορεί να την εννοήσει κανείς, μπορεί να είναι το χωριό, μπορεί να είναι η γειτονιά, μπορεί να είναι η ενορία, μπορεί να είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος. Π.χ. έτσι. Δεν έχει κοινότητα ή δεν έχει προτεραιότητα η ένταξη σε κοινότητα για το εξατομικευμένο άτομο, individualized στα αγγλικά. Δεν έχει προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχει το εγώ του και ο υποκειμενικός του εαυτός. Λοιπόν, αφορά λοιπόν το εξατομικευμένο, παύλα άκρος υποκειμενικό άτομο. Ξέρετε αυτό που λέει ο λαός χοντροκομμένο, ότι ο τάδε ή άνθρωπος ή η τάδε ομάδα ανθρώπων ζει στην κοσμάρα του? Τεράστιες προεκτάσεις και τεράστια βαρύτητα. Δεν είναι απλό. Θα τολμούσα να πω, από μια άποψη τώρα βέβαια κάπως αφοριστικά, διότι τι να πρωτοπρολαβεί να πει κανείς
Αυτά είναι πράγματα στα οποία εγώ εργάστηκα τα τελευταία 25 χρόνια. Πάρα πολλά ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα προέρχονται ακριβώς από τον ακραίο υποκειμενισμό. Από την καταστροφή της παραδοσιακής κοινότητας, η οποία έγινε με την αστιφιλία σταδιακά και με την εκβιομηχάνηση. Αυτή η καταστροφή της παραδοσιακής κοινότητας δημιούργησε τις μεγαλοπόλεις τέρατα, γιγάντιες πόλεις, ας πούμε, στις οποίες δεν ξέρει κανείς ποιος είναι ο απέναντί του, ας πούμε, ή ο διπλανός, το διπλανό διαμέρισμα, ποιος μένει, δεν έχουν πει, μπορεί να μην έχουν πει ούτε καλημέρα, ας πούμε. Έτσι, η σταδιακή καταστροφή της παραδοσιακής κοινότητας μέσα στα τελευταία 200 χρόνια, ας πούμε, από τη βιομηχανική επανάσταση είχε κολοσιαίες συνέπειες, ψυχικές, κοινωνικές και άλλες για τον ευρωπαϊκό, για τον κόσμο της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής καταρχήν, κατ' επέκταση μετά και της Ασίας, όταν εκβιομηχανίστηκαν και χώρες Ασίας όπως η Ιαπωνία. Λοιπόν, δεν προϋποθέτει ψυχοθεραπεία, συνεχίζουμε εδώ την ανάγνωση, δεν προϋποθέτει κοινό όραμα κοινωνικής συνύπαρξης. Δεν υπάρχει κοινό όραμα. Σε μια πολυκατοικία και σήμερα μπορεί ο ένας να είναι Γιαχωβάς, ο άλλος να είναι άθεος, ο τρίτος να είναι Ορθόδοξος, ο τέταρτος να είναι ποδοσφαιρόφιλος, ο πέμπτος κομματόσκυλο. Δηλαδή δεν προϋποθέτει, θεωρείται πρόβλημα του καθενός τι νόημα θα δώσει στην ύπαρξή του, έτσι. Στο δυτικό κόσμο, στον οποίο ανήκει με τα μπούνια, όπως λέμε λαϊκά και η Ελλάδα. Αυτό δυστυχώς αρκετοί στον εκκλησιαστικό χώρο, τον Ελληνοορθόδοξο, δυσκολεύονται πάρα πολύ να το χωνέψουν. Ότι η Ελλάδα κακήν κακός και ως κακέκτυπο μπήκε στο δυτικό κόσμο και πήρε τα χειρότερα στοιχεία του δυτικού κόσμου και δι των Αγγλοσαξώνων. Δεν υπάρχει ένα όραμα ενιαίο κοινωνικής συνύπαρξης. Θεωρείται ολοκληρωτισμός μάλιστα, εάν προτείνεις ότι να υπάρχουν κάποιες γενικές γραμμές, κάποια βασικά στοιχεία ενός νοήματος της κοινωνικής συνύπαρξης. Έχει αναφερθεί ο Γιαναράς διαμακρόν εδώ και δεκαετίες σε αυτά με εκπληκτικού επίπεδου άρθρα και βιβλία. Λοιπόν, θεωρείται μάλιστα και ολοκληρωτισμός αυτό περίπου. Ποιος εσύ που θα με επιβάλλεις, μα δεν επιβάλλεται. Το κοινωνικό όραμα δεν επιβάλλεται. Αλλιώς, για ποιο λόγο υπάρχει η κοινωνική συνύπαρξη, άρα, για να μην γίνει ζούγκλα η κοινωνία. Το πρώτο. Να μην ληστεύει, σκοτώνει, βιάζει ένα τον άλλο. Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, τίποτα άλλο, αυτό αφορά τον άνθρωπο του σπηλαίων. Τίποτα άλλο. Άρα, η κατάρρευση των κοινών πηγών νοήματος στο δυτικό κόσμο, ότι δεν νοηματοδοτείται η ύπαρξη του ανθρώπου με κοινό τρόπο, η σταδιακή αυτή κατάρρευση έχει φτάσει πλέον σε βαθμούς ψύχωσης πλέον στο δυτικό κόσμο, είναι ακριβώς φέρνει αυτή την αποσύνθεση και την ύπαρξη νέων ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, τα οποία δεν προϋπήρχαν παλαιότερα. Ας πούμε, στην εποχή μας αυξάνουν πάρα πολύ η οριακή διαταραχή της προσωπικότητας, μια πολύ σοβαρή διαταραχή, με κλιμάκωση βέβαια ποικίλει, ας πούμε. Θα μου πείτε τώρα τι είναι αυτό. Δεν θα επεκταθούμε, δεν είναι της ώρας αυτό τώρα. Και άλλες διαταραχές, κυρίως μάλιστα, γενικά πληθαίνουν πάρα πολύ στην εποχή μας, διαταραχές ψυχικές που αφορούν την ψυχική ταυτότητα. Ο άνθρωπος έχει ψυχική ταυτότητα, γύρω από το ποιος είναι, έτσι. Η ψυχική ταυτότητα είναι άκρος σημαντική για να είναι κάποιος ισορροπημένος. Εάν δεν το έχει αυτό το πράγμα, κινδυνεύει να κατρακυλήσει ακόμα και στη σχιζοφρένεια. Λοιπόν, το ότι απειλεί ο σημερινός τρόπος ζωής, έτσι, που ο καθένας είναι βουτυγμένος στο ίντερνετ, δηλαδή κυριολεκτικά στην κοσμάρα του ουσιαστικά. Η αποθέωση του ίντερνετ, το ίντερνετ είναι η αποθέωση του υποκειμενισμού. Είναι. Και αυτά τα μέσα λεγόμενα κοινωνικής δικτύωσης έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας πλέον και ψυχιατρικά, και έχει μπει και στα εγχειρίδια αυτό το πράγμα, ότι η υπερβολική χρήση του Facebook, του Instagram και όλα αυτά αυξάνει την κατάθλιψη στο δυτικό κόσμο και αυξάνει την απομόνωση ανθρώπου από άνθρωπο. Κατά τα άλλα τάχα, επινοήθηκε θα φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Με συγχωρείτε, τρίχες κατσαρές. Έχει τεράστια προβλήματα και ήδη υπάρχουν ειδικές εταιρείες ψυχιατρικές, επιστημονικές ενώσεις δηλαδή, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες μελετούν τα θέματα αυτά. Γενικά, ο εθισμός στο ίντερνετ είναι εφάμιλος, θεωρείται, του εθισμού στα ναρκωτικά και στην υπερεργασία. Ας πούμε, θεωρείται, και ήδη έχει μπει αυτό στα επίσημα διαγνωστικά εγχειρίδια. Λοιπόν, δεν προϋποθέτει λοιπόν κοινό όραμα κοινωνικής συνύπαρξης, ενώ βλέπετε η εξομολόγηση το προϋποθέτει. Βλέπετε τη διαφορά. Έχω κάνει δηλαδή έτσι, έχω δομήσει τα slides ώστε να γίνεται συνεχώς μια αντιδιαστολή. Όχι για να αποδείξω κάτι απαραίτητα ανώτερο από κάτι άλλο, επειδή εγώ είμαι παπάς, παραδείγματος χάρη. Όχι, όχι καθόλου. Δεν έχει καμιά αξία αυτό το πράγμα. Απλούστατα αντικειμενικά
να δούμε πώς λειτουργούν. Άρα, ενώ η εξομολόγηση προϋποθέτει ένα κοινό όραμα, που είναι το χριστιανικό όραμα, ας πούμε, έτσι τρόπου ζωής και τέλος πάντων αντιμετώπιση του συνανθρώπου, στη ψυχοθεραπεία δεν υπάρχει. Γι' αυτό βάζω σε παρένθεση ανέστιο άτομο. Άτομο δηλαδή χωρίς εστία. Και εστία δεν εννοούμε να έχει ένα σπίτι, όπως σημαίνει η κλασική. Σημαίνει εστία, ψυχική εστία, πολιτισμική εστία, ιστορική εστία. Λοιπόν, και δίνει θεμελιώδη προτεραιότητα λοιπόν η ψυχοθεραπεία στα συναισθήματα. Άρα, σε πλήρη αντίθεση με την εξομολόγηση, δίνει στα συναισθήματα. Έτσι, χωρίς καμία αναφορά στην αμαρτία. Αν αναφερθεί σε κάποια πολύ βαριά πράγματα, ξέρω εγώ, αν ο ασθενής, ας πούμε, ξέρω εγώ, σου λέει, θέλω να σκοτώσω τη γυναίκα μου, ας πούμε, έτσι, παράδειγμα, λέω κάτι ακραίο τώρα. Δεν θα το εξετάσει ο ψυχοθεραπευτής, μα πώς θα το κάνεις αυτό, είναι φοβερή αμαρτία να σκοτώσει τη γυναίκα. Δεν το εξετάσει έτσι. Θα του πει, γιατί θες να σκοτώσει τη γυναίκα σου, τι είναι αυτή η τρομερή οργή που νιώθεις μέσα σου, θα πρέπει να το ψάξει, καταλάβατε. Αλλά η έννοια της αμαρτίας δεν υπάρχει. Ενώ ακριβώς αντίστροφα στην εξομολόγηση, αυτό είναι το οποίο ας πούμε, εξετάζεται, έτσι. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά αναφορά στην αμαρτία, γι' αυτό και ο Μένιγκερ από τον πολύ ψυχολογισμό στην αμερικανική κοινωνία έφτασε να γράψει γύρω στο 1960 το βιβλίο ότι τι απέγινε το θέμα της αμαρτίας τελικά. Άρα βλέπετε, η τήρηση ισορροπιών, έτσι, ανάμεσα στον μεταφυσικό παράγοντα και στον γήινο παράγοντα, ανάμεσα στον... είναι πάρα πολύ λεπτό θέμα στην ανθρώπινη ύπαρξη και ουσιαστικά θα λέγαμε ότι είναι το δυσκολότερο από όλα. Λοιπόν, αυτά σαν μια πρώτη, περνάμε στην επόμενη διαφάνεια, σαν μια πρώτη, ας πούμε, συνεχίζουμε τις διαφορές. Η εξομολόγηση αποτελεί θεανθρώπινο μυστήριο της Εκκλησίας. Γιατί θεανθρώπινο? Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι θεάνθρωπος. Κατά την πίστη της Εκκλησίας τουλάχιστον, έτσι. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος αυτό να το δεχτεί. Λοιπόν, θεανθρώπινο μυστήριο της Εκκλησίας για την άφεση των αμαρτιών και γίνεται πάντοτε δωρεάν. Είναι αντελώς αδιανόητο στην Ορθόδοξη Εκκλησία να ζητήσει κάποιες χρήματα για την εξομολόγηση. Εντελώς. Και δεν το ακούς ποτέ. Είμαι 36 χρόνια κληρικός, δεν το ακούς ποτέ. Να γίνουν κάποια άλλα λάθη του τύπου είμαι ιερέας των κημητηρίων και μπορεί να ζητήσω κάποια χρήματα για κάποια τρισάγια ή να εκτεθώ και να κάνω ένα άλλο. Καμιά φορά. Αλλά για την εξομολόγηση ουδής ποτέ έχει ζητήσει χρήματα. Είναι πολύ βασικό αυτό, έτσι. Ενώ αντίθετα, η ψυχοθεραπεία είναι πληρωμένη επιστημονική υπηρεσία, αμοιβόμενη. Και αν ακόμα προσφέρεται δωρεάν σε κάποιες δημοτικές ή κρατικές δομές, πληρώνονται από το κράτος ή από το Δήμο οι ψυχολόγοι, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, είναι, λοιπόν αποτελεί πάντα δωρεάν. Η τελική αναφορά της εξομολόγησης είναι μεταφυσική. Βέβαια, η λέξη μεταφυσική δεν είναι όρος που ανήκει στην Ορθόδοξη παράδοση, αλλά τον χρησιμοποιούμε για να είναι πιο κατανοητό και σύντομο. Είναι μεταφυσική η αναφορά της και στοχεύει στη σωτηρία του ανθρώπου από την αμαρτία, έτσι, και στην αιώνια ζωή. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί επαγγελματική επιστημονική υπηρεσία που παρέχεται έναντι αμοιβής. Τώρα, εδώ είναι το μέγαθο. Ακούστε τώρα τι έχει δείξει η έρευνα. Η έρευνα έχει δείξει ότι εάν δεν πληρώνει ο ασθενής, στις λίγες περιπτώσεις που δεν πληρώνει, σε κρατικές δομές, στις οποίες υπάρχει λίστα αναμονής πολύ μεγάλη, πολλές φορές η ψυχοθεραπεία κινδυνεύει χωρίς αμοιβή να είναι λιγότερο αποτελεσματική. Ακούστε τώρα, κάτι που δεν το περιμένει κανείς. Πρώτον, διότι ο μεν ασθενής, τώρα το ονομάζω έτσι γιατί αυτή είναι η γενική, αλλού στην Αμερική τώρα αρχίζει να το λένε ο πελάτης, λες και πρόκειται για εμπόριο, ας πούμε, κλπ. Ή τέλος πάντων, μπορούσαμε να πούμε ο ενδιαφερόμενος, θα μπορούσαμε να πούμε. Για να μην φανεί έτσι ότι στιγματίζουμε, ας πούμε. Ο ενδιαφερόμενος παύλα ασθενής δεν έχει κίνητρο, εάν δεν πληρώνει, δεν έχει κίνητρο να. Πώς το λένε. Να κοπιάσει για αυτόν τον αγώνα, τον μεγάλο, ας πούμε, στην αυτογνωσία που γίνεται. Και επίσης και ο θεραπευτής, εάν δεν αμείβεται, βέβαια μπορεί να αμείβεται ως μισθωτός, ας πούμε, έτσι, στο δημόσιο τομέα κλπ. Αλλά πιο πολύ συνήθως αυτός που είναι, ο θεραπευτής αμείβεται, έστω και από το δημόσιο. Αλλά ο ασθενής δεν έχει κίνητρο. Και επομένως δεν είναι πάντα, είναι αρκετά αμφίβολη η αποτελεσματικότητα όταν δεν καταβάλει ένα χρηματικό τίμημα συν της άλλης. Μπορεί να ακούγεται περίεργο αυτό στους αμοιήτους και όμως μετράει και αυτό. Έχει σημασία. Όσοι θέλετε μπορείτε να κρατήσετε, έχετε απορίες ή αντιρρήσεις και να τις συζητήσουμε στο τέλος. Μπορείτε να τις σημειώσετε. Η αναφορά της ψυχοθεραπείας είναι εξ ολοκλήρου ενδοκόσμια. Δηλαδή γήινη. Αναφέρεται στα γήινη αποκλειστικά. Secular, έχω τον αγγλικό όρο μέσα. Ενδοκόσμια, ας πούμε. Και είναι ευθέως ανάλογη της εκοσμίκευσης της κοινωνίας. Τι σημαίνει εκοσμίκευση? Εκοσμίκευση λέγεται το φαινόμενο κυρίως στον 20ο αιώνα, όπου σταδιακά ο Θεός και η θρησκεία εξοβελίστηκαν έξω από τα δημόσια πράγματα πλέον. Τελείως, έξω από τα δημόσια πράγματα. Θεωρείται
τάχα ιδιωτική υπόθεση του καθενός, ενώ δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτό μια συγκεκριμένη ιδεολογία το έκανε έτσι. Δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Μια ιδεολογία ακριβώς που ήθελε να γίνει κοινωνία εντελώς κοσμική, χωρίς καμία μεταφυσική και πνευματική αναφορά, καλλιέργησε συστηματικά και επί δεκαετίες και πολλές φορές με άκρος επιθετικό τρόπο, ας πούμε το να εξοριστεί ο Θεός από τον δημόσιο βίο. Προσέξτε, από το δημόσιο βίο δεν εννοώ από την πολιτική, δεν εννοώ από τη λήψη αποφάσεων, όχι, αλλά ως μια αναφορά και αυτή κοινού νοήματος. Αυτό έγινε με σκληρό τρόπο στον δυτικό κόσμο. Υπάρχει βιβλιογραφία εξαιρετική γι' αυτό. Κυρίως ένας Καναδός ερευνητής, ο Τέιλορ, έχει γράψει γι' αυτό. Και είναι, άρα η ψυχοθεραπεία είναι ευθέως ανάλογη της εκοσμίκης. Τι σημαίνει ότι όσο προχωρεί η εκοσμίκευση, σημαίνει ότι ακριβώς μειώνεται πάρα πολύ η θρησκευτικότητα. Άρα ο άλλος δεν θα πάει για εξομολόγηση. Είναι πολύ απλό. Άρα πού θα καταφύγει για τα διέξοδά του? Θα καταφύγει στην ψυχοθεραπεία. Εδώ όμως είναι το θέμα ότι η ψυχοθεραπεία, ούτε ο Φρόιντ που ήταν ο πρωτοπόρος αρχικά και μετά βγήκαν πολλοί άλλοι και με διάφορα είδη ψυχοθεραπείας, διάφορες σχολές σκέψεως. Ούτε ο Φρόιντ ποτέ ανέφερε ότι η ψυχοθεραπεία δίνει νόημα ζωής. Εδώ είναι η τραγωδία τώρα. Δεν μπορεί να δώσει νόημα ζωής η ψυχοθεραπεία. Με αποτέλεσμα, αρκετοί άνθρωποι σήμερα στον δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα πηγαίνουν στην ψυχοθεραπεία όχι τόσο γιατί έχουν κάποια σοβαρά ψυχικά θέματα, όσο γιατί δεν έχουν νόημα ζωής. Είναι απλοίο χωρίς πηξίδα. Η ύπαρξή τους. Πλέει μέσα στον ωκεανό της ζωής, μέσα στη θάλασσα της ζωής, χωρίς να ξέρει σε ποιο λιμάνι από τα εκατοντάδες που υπάρχουν πρέπει να πορευτεί. Λοιπόν, και άρα καλείται ο ψυχοθεραπευτής αθελά του, ουσιαστικά ο άλλος του ζητάει να δώσει νόημα ζωής. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και γίνεται μπέρδεμα. Άρα βλέπουμε διπλό μπέρδεμα. Απ' τη μια μεριά θα πάει στο πνευματικό κάποιος για να πει και τα ψυχολογικά του μερικές φορές, κάποιοι θρησκευόμενοι, καμιά φορά και μη θρησκευόμενοι. Γιατί στο κάτω-κάτω το να πας στον εξομολόγο είναι και δωρεάν. Καμιά φορά παίζει αυτό ο ρόλο, αν είναι κανείς στενεμένος οικονομικά, ή ξέρω εγώ πώς το παίρνει. Και απ' την άλλη μεριά, ο κοσμικής νοοτροπίας άνθρωπος πάει και ζητάει νόημα ζωής από τον ψυχοθεραπευτή. Πλήρης αντιστροφή των πραγμάτων. Πλήρες μπέρδεμα δηλαδή. Ενώ έπρεπε αντίστροφα να ζητάει νόημα ζωής από τον Χριστό, εάν φυσικά πιστεύει, και να ζητάει βελτίωση της ψυχικής του λειτουργικότητας από τον ψυχοθεραπευτή. Γιατί αυτό κάνει η ψυχοθεραπεία. Βελτιώνει την ψυχική λειτουργικότητα. Δεν δίνει νόημα ζωής. Διότι για να δώσεις νόημα ζωής, πρέπει να πάρεις θέση στα κέρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο ρόλος της ψυχοθεραπείας δεν είναι αυτός. Ίσα-ίσα, αν πάρει θέση ο ψυχοθεραπευτής, έστω και αν εσωτερικά διαφωνεί με το σύστημα αξιών του ασθενούς, δεν πρέπει αυτό να το δείξει καθόλου. Ούτε να αναφερθεί σε αυτό, διότι ο ψυχοθεραπευτής δεν είναι ο ρόλος του να επιβάλλει στον ασθενή το δικό του σύστημα αξιών. Πάρα πολύ βασικό αυτό. Εάν προσπαθήσει να περάσει δικές του αξίες στον ασθενή, ενδιαφερόμενο τέλος πάντων, όπως θέλετε, πέστε το, ή πελάτη, ας πούμε, ουσιαστικά του στερεί την ελευθερία. Γιατί προσπαθεί να του επιβάλλει δικές του αξίες. Πολύ βασικό αυτό. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι καθόλου, ας πούμε, άμεσα, εκτός και αν το θέσει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. Εάν πάει στην εκκλησία, δεν πάει. Εάν κοινωνεί, δεν κοινωνεί. Για την ψυχολογική θεραπεία πάντα μιλώντας. Σημασία δεν δίνω σε αυτό. Με ενδιαφέρον για ποιο λόγο ήρθες και να συμφωνήσουμε ότι ήρθες για αυτά και για αυτά να με δεις και ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα πλάνο πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά και αυτά. Συμφωνούμε καταρχήν ότι το πρόβλημά σου είναι αυτό. Αυτό μου λες. Αυτό. Συμφωνούμε. Ναι, ναι. Ωραία. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Εάν θέλει μετά να αναφερθεί ως ένα από τα θέματα της ζωής του και στη σχέση του και ανθρώπου, θα το δούμε και αυτό, εάν χρειαστεί, με δική του πρωτοβουλία, αλλά όχι πάλι με την έννοια ότι θα υποκαταστήσει την συμμετοχή, ας πούμε, στην εκκλησιαστική ζωή. Διαφορές, συνεχίζουμε. Το επίκεντρο της εξομολογήσεως είναι ο κλονισμός της σχέσης μεταξύ χριστιανού και Ιησού Χριστού, εξαιτίας της αμαρτίας. Και η αποκατάσταση αυτής της σχέσης μέσω της μετάνοιας. Μετάνοια σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας. Ο κληρικός εκπροσωπεί τη χριστιανική κοινότητα, εκκλησία, ενορία κλπ., όντας μάρτυρας. Αυτό είναι κάτι που αρκετοί από άγνοια θρησκευτικοί δεν το ξέρουν. Ο ρόλος του κληρικού δεν είναι ότι ο ίδιος συγχωρεί αμαρτίες, διότι θα πρέπει να είναι Θεός για να συγχωρέσει αμαρτίες. Είναι ότι ο Χριστός συγχωρεί τις αμαρτίες διαμέσου του κληρικού. Και εδώ έρχεται τώρα η αφελή σκέψη αρκετών ανθρώπων που σκέπτονται σαν να είναι Προτεστάντες. Μα γιατί χρειάζεται εκπρόσωπος, μεσάζων, το λένε κλπ. Δεν είναι μεσάζων ο άλλος. Είναι ο μάρτυρας της κοινότητας των πιστών. Πώς θα ξέρει, πώς θα πιστοποιήσει, γιατί ο Χριστός δημιούργησε εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν είπε ότι είστε μεμονωμένα άτομα και κόψετε το λαιμό σας να σωθείτε.
Δεν είπε αυτό το πράγμα. Δημιούργησε εκκλησία, δημιούργησε κοινότητα των πιστών. Και επομένως η αναφορά και τη εξομολογήσεω και όλων των μυστηρίων είναι στην κοινότητα. Και όταν λέμε κοινότητα, δεν πάει κανεί στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ξέρω εγώ να τον βρει, δεν μπορεί να πάνε 9 εκατομμύρια Έλληνες, λέω τώρα α πούμε έτσι. Θα πάει κανεί στην ενορία στην οποία κατοικεί ή τέλο πάντων εκεί που αναπαύεται κλπ. Η επιλογή του και ακριβώς ο κληρικός είναι ένας μάρτυρας ο οποίος πιστοποιεί ότι πράγματι ο άνθρωπος αυτός μετανόησε για την αμαρτία του. Και τι λέμε διαβάζοντας τη συγχωρητική ευχή, ο Χριστός σε συγχωρεί διαμέσου εμού του αμαρτωλού. Άρα ονομάζει και τον εαυτό του αμαρτωλό ο ιερέας, λέγοντας δηλαδή ότι και εγώ το ίδιο με σένα είμαι. Δεν εξυψώνει καθόλου τον εαυτό του. Σε αντίθεση με τους Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι λένε στη συγχωρητική ευχή τους, εγώ σε συγχωρώ. Η διαφορά είναι κολοσιαία. Η διαφορά. Το εγώ σας συγχωρώ δείχνει κληρικαλισμό ακριβώς, ο οποίος από τα πάνω επιβάλλεται προς τα κάτω. Ενώ σε εμάς δεν είναι έτσι αυτό, για να ενημερωνόμαστε και να ξέρουμε. Είναι τελείως διαφορετικό να πω ότι και εγώ αμαρτωλός είμαι, αλλά εφόσον έχω την ιδιότητα του ποιμένα, ο Χριστός σε συγχωρεί μέσα από τη δική μου ιεροσύνη, ας πούμε. Γιατί η ιεροσύνη, η ανθρώπινη, ας πούμε, η εκκλησιαστική, είναι προέκταση της ιεροσύνης του Χριστού. Πού στηρίζεται αυτό? Σε αυτό που είπε στους Αποστόλους ο Κύριος. Σε όσους θα συγχωρείτε τις αμαρτίες θα είναι συγχωρεμένες. Και σε όσους δεν θα συγχωρείτε τις αμαρτίες, γιατί δεν θα συγχωρεί, γιατί όταν ο άλλος είναι αμετανόητος και σου λέει μια χαρά έκανα. Σε όσους δεν θα συγχωρείτε τις αμαρτίες δεν θα είναι συγχωρεμένες. Έτσι, άρα στηρίζεται τα λόγια του Κυρίου. Δεν είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία, όπως νομίζουν πολλοί, ή μια αυθαίρετη εξουσία την οποία υφάρπαξαν οι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, η πίστη κληρικού και πιστού συμπίπτει στα θεομελιώδη σημεία. Έτσι, βασικό αυτό. Απ' την άλλη μεριά, ο ψυχοθεραπευτής είτε δεν εκπροσωπεί καμιά κοινότητα, είναι ιδιώτης, είτε είναι μέλος κάποιου οργανισμού παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η κοσμοθεωρία του πελάτη ασθενούς αποτελεί ιδιωτική υπόθεση. Το τι πιστεύει, αν πιστεύει, σε ποιον πιστεύει. Είναι ιδιωτική υπόθεση. Και ο θεραπευτής ασχολείται με αυτήν μόνο στο βαθμό που επηρεάζει σημαντικά τον ψυχισμό. Προσέξτε. Τον ψυχισμό, έτσι, the mind, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν την ακρίβεια των όρων αυτών, αυτό που λένε είναι πάρα πολύ κακά ελληνικά και φυσικά τι είναι, μόνο αυτό είναι το μυαλό σου και είναι στο μυαλό σου. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία ούτε φιλολογική καν αξία αυτά. Το μυαλό σου και είναι στο μυαλό σου. Και είναι... Καταρχήν, ξεχάσαμε την υπέροχη λέξη νους, η οποία έχει φιλοσοφική παράδοση χιλιάδων ετών. Δεύτερον, η σωστή μετάφραση της λέξης the mind είναι ο ψυχισμός, έτσι, η ψυχοσύνθεση, ο ψυχισμός. Αυτό με το οποίο ασχολείται ο ψυχοθεραπευτής ή ο ψυχίατρος είναι ο ψυχισμός. Και εδώ γίνεται ένα βατερλό αρκετών και εκκλησιαστικών ανθρώπων, οι οποίοι σου λένε τι, με την ψυχή τι δουλειά έχει ο ψυχολόγος. Εμείς ασχολούμαι με την ψυχή. Η έννοια της ψυχής στην Αγία Γραφή είναι τελείως διαφορετική από την έννοια του ψυχισμού. Τελείως διαφορετική. Άλλο η μεταφυσική έννοια της ψυχής, που είναι θρησκευτικό θέμα, και άλλο ο ψυχισμός ως ψυχοσύνθεση, χαρακτήρα, συμπεριφορά, το οποίο είναι θέμα του ειδικού. Τα μπερδεύουν αυτά τα πράγματα αρκετοί συντηρητικοί χριστιανοί και κληρικοί πολλές φορές και αντιστοίχως διδάσκουν και μπερδεύουν και τον κόσμο. Λοιπόν, ο ψυχοθεραπευτής λοιπόν δεν εξυπηρετεί καμία κοινότητα, δεν εκπροσωπεί καμία κοινότητα, δεν τον ενδιαφέρει η κοσμοθεωρία του πελάτη του. Και επίσης η κοσμοθεωρία, στο τελευταία φράση, η κοσμοθεωρία θεραπευτή ασθενούς μπορεί να ενδιαφέρει πλήρως. Όσο ο ουρανός από τη γη μπορεί να ενδιαφέρει, έτσι. Αυτό όμως δεν πρέπει να επηρεάσει την αμεροληψία κανονικά και την. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση της εξομολογήσεως, η πίστη κληρικού και πιστού στα βασικά τουλάχιστον, στα βασικά πάντα μιλάμε, γιατί από εκεί και πέρα και μεταξύ χριστιανών υπάρχουν πολλές αποκλίσεις γνωμών, έτσι, στο πώς θα ερμηνεύσουμε το. Υπάρχουν πάρα πολλές αποκλίσεις γνωμών. Αλλά στα βασικά και τα θεμελιώδη, βέβαια, υποτίθεται ότι συμπίπτει η πίστη κληρικού και πιστού. Αλλιώς τι γίνεται, τι κάνουμε, ας πούμε, έτσι. Ενώ το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στην ψυχολογική θεραπεία. Ο απότερος σκοπός της εξομολογήσεως, όπως και σύνολης της ζωής της Εκκλησίας, είναι η κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη του και το άνοιγμά του στην αιωνιότητα, στην αιωνιότητα, τελεία. Το έσχατο νόημα της ζωής είναι η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, κατά τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Έτσι, άρα λοιπόν η κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη του, τις αμαρτίες του. Ο σκοπός της ψυχοθεραπείας είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας του ψυχισμού. Αυτό αρκετοί άνθρωποι δεν το κατανοούν επίσης και από τον κοσμικό χώρο. Ότι είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας, όχι το να δώσουμε νόημα ή οδηγίες στο πώς πρέπει να ζήσει ο άλλος, τι πρέπει να τρώει, πώς πρέπει να κινείται, με ποιος πρέπει να κάνει παρέα. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Δεν πρόκειται για σοβαρή ψυχοθεραπεία έτσι. Η βελτίωση λοιπόν της λειτουργικότητας του ψυχισμού,
άνω και κάτω τελεία. Παραδείγματα, έτσι. Η επούλωση των τραυμάτων, η διάλυση των συμπλεγμάτων, αυτό που λέμε κόμπλεξ, η εξομάλυνση της συμπεριφοράς, η μείωση του άγχους και της ανασφάλειας κλπ. Κλπ. Δεν γίνεται καμιά αναφορά, εννοεί στην ψυχοθεραπεία, στα ανθρώπινα πάθη, δηλαδή στις αμαρτίες, παρά μόνο σε εκείνα με έκδηλο αντικοινωνικό ή δυσλειτουργικό χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη επιθετικότητα, αλκοολισμός κλπ. Το έσκατο νόημα της ζωής, σε αντίθεση με την εξομολόγηση, το έσκατο νόημα της ζωής παραμένει ζητούμενο, παύλα υποκειμενικό, παύλα ιδιωτικό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πρόβλημά σου είναι, κύριε ασθενή, ενδιαφερόμενε, πελάτη, να βρεις το νόημα της ζωής σου. Εγώ θα σε οδηγήσω μέχρι να νιώσεις αυξημένη εσωτερική ελευθερία από πράγματα που σε βασάνισαν. Το τι θα κάνεις όμως εσύ με την νεοαποκτηθήσα ελευθερία σου χάρη στην ψυχοθεραπεία, είναι δικό σου πρόβλημα. Το τι θα κάνεις, ας πούμε, έτσι, και πώς θα προσανατολίσεις τη ζωή σου, έτσι. Η εξομολόγηση ενεργείται με γνώμονα τον άνθρωπο, και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, όχι ως έχει. Τώρα εμείς, κοιτώντας ο ένας τον άλλον, συνομιλώντας με τον ένας με τον άλλον, είμαστε, ας πούμε, περίπου όπως βλεπόμαστε ο ένας με τον άλλον, όπως βλέπουμε, ως έχει ο ένας με τον άλλον. Έτσι. Η εξομολόγηση δεν ασχολείται με τον άνθρωπο ως έχει. Δηλαδή δεν είναι ο τελικός στόχος της αυτός ως έχει. Ο στόχος είναι να αλλάξει τον άνθρωπο. Έτσι. Από πνευματικά. Αλλά η εξομολόγηση, γράφω, είναι, ασχολείται όπως τον προδιαγράφει τον άνθρωπο η αμετάβλητη θεϊκή αποκάλυψη που γίνεται στην Αγία Γραφή και στην Παράδοση. Έτσι. Δηλαδή, κατ' εικόνα και ομοίωση του Τριαδικού Θεού. Η εξομολόγηση επικεντρώνεται κυρίως στην προαίρεση του ανθρώπου, να μια έννοια εξαιρετική σημασία. Προαίρεση, για να το εξηγήσω, γιατί και αυτό πάρα πολύ τον μπερδεύουμε. Προαίρεση είναι αυτά τα οποία εξαρτώνται από την ελεύθερη θέληση του κάθε ανθρώπου. Απλά παραδείγματα. Το να αλλάξω εγώ την ανθρώπινη κοινωνία συνολικά ή την Ελλάδα, φυσικά θα είναι γελίο εκ μέρους μου και βλακώδες να το πιστέψω. Δεν εξαρτάται άρα αυτό από την προαίρεσή μου. Είναι κάτι το οποίο ξεπερνά την προαίρεσή μου. Δεν εξαρτάται από μένα. Ή ξέρω εγώ, να θεραπεύσω κάποιον που έχει καρκίνο. Δεν είμαι γιατρός. Αμφίβολα, αν θεραπεύεται, κάνω καρκίνο. Δεν εξαρτάται. Προαίρεση είναι αυτό που εξαρτάται από μένα. Εάν μπορώ λοιπόν στον χώρο που ζω να βάλω ένα μικρό λιθαράκι με βάση τις όποιες μικρές δυνατότητες έχω κλπ, αυτό πράγματι είναι από την προαίρεσή μου εξαρτάται. Καταλάβατε. Αυτό ας το εφαρμόσουμε γενικότερα στην ανθρώπινη ζωή, έχει εξαιρετικά κρίσιμη σημασία. Διότι σύμφωνα τουλάχιστον με τη χριστιανική διδασκαλία, ο καταλογισμός της αμαρτίας αναφέρεται μόνον σε αυτά που αφορούν την προαίρεσή μας. Άρα κάτι που δεν αφορά την προαίρεσή μας δεν έχει καταλογισμό αμαρτίας. Εξαιρετικά σημαντικό. Και εδώ τα μπερδεύουν επίσης πολλοί κληρικοί. Διότι αποδίδουν ευθύνη, όταν δεν ξέρει ο άλλος από τα ψυχολογικά, αποδίδει ευθύνη σε πράγματα για τα οποία ο άλλος δεν θέλει να τα κάνει και όμως γίνονται. Άρα δεν εξαρτώνται την προαίρεση. Θυμάμαι, ας πούμε, σε μία ομιλία που έκανε ένας ηγούμενος σε ένα μεγάλο μοναστήρι στη Βόρεια Ελλάδα, μιλούσε κατά του άγχους. Ο ηγούμενος και έλεγε ότι το άγχος, έλεγε και ξανά έλεγε, προέρχεται από την έλλειψη αληθινής πίστης στον Χριστό. Και σηκώνεται ένας πάνω, το περίμενε ότι θα γίνει κάποιο μπαμ κάποια ώρα. Γιατί πολύ μονόπλευρα το παρουσίαζε ότι είναι μόνο θέμα πίστεως το άγχος. Πού το βρήκαμε αυτό τώρα? Δεν είναι έτσι τώρα επιστημονικά. Ρώτα και λίγο, ας πούμε, να ακούσεις. Σηκώνεται ένας άνθρωπος και λέει αγανακτισμένος, ας πούμε, λέει: Ευρε γέροντα, του λέει, εγώ δεν θέλω να έχω άγχος και έχω. Πώς ευθύνομαι γι' αυτό? Λοιπόν, άρα, ναι, πράγματι μπορεί κάποιος να ευθύνεται για το άγχος του. Παράδειγμα, ένας πολύ φιλοχρήματος, ο οποίος ενώ έχει ένα πολύ καλό μισθό 2.000 ευρώ το μήνα, θέλει να έχει 5.000 ευρώ το μήνα. Και ζεις και δουλεύεις σαν τρελός για να βγάλει 5.000 ευρώ. Ναι, αυτός ευθύνεται για το άγχος του. Γιατί προέρχεται από φιλαργυρία. Αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις το άγχος μπορεί να προέρχεται από βιοχημικές δυσλειτουργίες του εγκεφάλου. Μπορεί να προέρχεται από τραύματα της παιδικής ηλικίας. Συνυφέστατο αυτό. Δεν μπορεί να τα αποδώσουμε όλα μόνο διάστατα, ας πούμε, στο μεταφυσικό παράγοντα. Και πολύ σωστά ο άλλος σηκώθηκε και του λέει: Άρα λοιπόν είναι εξαιρετικά κρίσιμη σημασία τι αναφέρεται στην προαίρεση, το οποίο έχει καταλογισμό κλπ. Ηθικό καταλογισμό ενοχής, και τι δεν αναφέρεται στην προαίρεση. Πάρα πολύ σημαντικό. Ας το προσέξουμε αυτό λοιπόν. Η προαίρεση του ανθρώπου λοιπόν απέναντι στο Θεό, αυτό αφορά την εξομολόγηση και τον συνάνθρωπο και στο πώς αυτή εκδηλώνεται στον καθημερινό αγώνα του χριστιανού. Από κάτω, η ψυχοθεραπεία ασχολείται με τον άνθρωπο ως έχει.
Και προσέξτε, το επίθετο κλινικός στην ιατρική σημαίνει ακριβώς αυτό. Ο άνθρωπος ως έχει. Όπως τον βλέπει ο γιατρός εκείνη την ώρα που θα πάει στα εξωτερικά ιατρία ή στο νοσοκομείο ή στο ιατρείο. Ως έχει εκείνη την ώρα όπως τον βλέπει. Θα μετρήσει, ξέρω εγώ, αν έχει πυρετό, θα τον ακροαστεί με το στιθοσκόπιο, τι άλλο θα κάνει. Αυτό λέγεται κλινική εξέταση. Ως έχει ο άνθρωπος εκείνη την ώρα. Σε αντίθεση, η κλινική εξέταση έρχεται σε αντιδιαστολή με την εργαστηριακή εξέταση, η οποία χρησιμοποιεί πλέον ειδικά όργανα για να δει πολύ βαθύτερα τα θέματα της υγείας, έτσι. Άρα λοιπόν, η ψυχοθεραπεία ασχολείται με τον άνθρωπο όπως έχει. Γι' αυτό και ουσιαστικά είναι η κυριότερη εφαρμογή της κλινικής ψυχολογίας. Ο άνθρωπος όπως έχει. Και επιχειρεί να βελτιώσει την ψυχική λειτουργικότητά του και να διευρύνει τους ορίζοντες, σύμφωνα, προσέξτε, με τις μεταβαλλόμενες ρευστές επιστημονικές θεωρίες και κοινωνικές αντιλήψεις. Έτσι. Άρα, σε πλήρη αντίθεση με την αμετάβλητη θεϊκή αποκάλυψη, η ψυχοθεραπεία θα κινηθεί σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ρευστές επιστημονικές και κοινωνικές αντιλήψεις. Ας σταθούμε εδώ λίγο. Γιατί μεταβαλλόμενες? Από την εποχή του Φρόιντ, όταν ξεκίνησε πριν γύρω στο 1880 να στρέφεται σιγά σιγά από την νευρολογία στην ψυχιατρική ο Φρόιντ, μέχρι σήμερα πόσο έχουν περάσει, έτσι, σχεδόν 140 χρόνια. Λοιπόν, έχουν αναφανεί πάρα πολλά είδη ψυχοθεραπείας. Έχουν αναφανεί πάρα πολλές αντικρουόμενες απόψεις. Πάρα πολλές διαμάχες. Έτσι. Πάρα πολλές. Μεταξύ των ειδικών. Και συνεχώς αυτά μεταβάλλονται και μεταβάλλονται βέβαια εντελώς στη ρίζα. Γιατί τότε θα ήταν χάος. Αλλά μεταβάλλονται περιφερειακά, αλλά και σε κάποια κέρια θέματα όταν γίνουν κάποιες επαναστάσεις στις αντιλήψεις. Ή επίσης προσαρμόζονται και στις κοινωνικές αντιλήψεις. Παράδειγμα, ας πούμε, μέχρι το 1970, από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, που είναι ισχυρότερη στον κόσμο, η ομοφιλοφιλία ήταν ψυχική διαταραχή. Από το 1970, αποφασίστηκε από μια μικρή επιτροπή, κάτω από τεράστιες πολιτικές πιέσεις, από μια πολιτική επιτροπή, αλλάξει τον ειδικό, καμιά δεκαριά, ας πούμε, ότι δεν είναι ψυχική διαταραχή και σταμάτησε. Άρα προσαρμόστηκε η ψυχιατρική στις κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις, οι οποίες διαμορφώνονται. Να λοιπόν τι θέλω να πω. Βλέπουμε λοιπόν κέρυες διαφορές ανάμεσα στα δύο. Έτσι, από την μεριά η εξομολόγηση έχει την αμετάβλητη θεϊκή αποκάλυψη. Αυτό βέβαια το αμετάβλητο κάποιος μπορεί να το δει σαν μονολιθικό. Ενώ στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι έτσι. Αλλά μπορεί να το δει σαν μονολιθικό και να δει τις μεταβαλλόμενες ρευστές θεωρίες ως κάτι δίθεν δυναμικό. Το οποίο έχει ένα δυναμισμό, αλλά έχει και το χάος μέσα. Τη σχετικότητα δηλαδή που έχει η ανθρώπινη γνώση. Η ανθρώπινη γνώση είναι κάτι απόλυτα σχετικό. Και μάλιστα εδώ είναι και σαν λογοπαίγνιο. Απόλυτα σχετικό. Έτσι, το απόλυτο με το σχετικό μαζί. Λοιπόν, κάτι είναι απόλυτα σχετικές. Γι' αυτό και δεν μπορούν να δώσουν νόημα ζωής στην ανθρώπινη ύπαρξη. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν πάρα πολλές λεπτές πλευρές των διαφορών οι οποίες υπάρχουν. Ομοιότητες. Περνάμε τώρα σε κάποιες βασικές ομοιότητες. Η ψυχοθεραπεία και εξομολόγηση επιτελούν λειτουργίες που αφορούν τα μύχια, το εσωτερικό βάθος δηλαδή, του εσωτερικού μας κόσμου. Και οι δύο λειτουργίες, έστω με διαφορετική στόχευση και με διαφορετική αφετηρία. Η παράλληλη πραγματοποίησή τους, δηλαδή κάποιος που έχει, ας πούμε, εξομολόγο, είναι άνθρωπος πιστός κλπ., ταυτόχρονα μπορεί να κάνει και κάποια ψυχοθεραπεία σε κάποια φάση της ζωής του. Η παράλληλη πραγματοποίησή τους δεν είναι αντιφατική. Δεν είναι ασύμβατες μεταξύ τους. Απαιτούν όμως την τήρηση λεπτών ισορροπιών και ιδανικά, σε μια ιδανική κατάσταση, τη συνεργασία κληρικού και θεραπευτή. Τι σημαίνει εδώ πέρα η τήρηση ισορροπιών? Το πρώτο που σημαίνει είναι να μην μπαίνει ο ένας στα χωράφια του άλλου. Ούτε ο παπάς θα γίνει ειδικός ψυχικής υγείας, ούτε ο ειδικός ψυχικής υγείας θα γίνει θεολόγος και παπάς. Είναι πάρα πολύ βασικός ο αλληλοσεβασμός και η τήρηση των ορίων της κάθε πλευράς, κάτι το οποίο δυστυχώς για πολλά χρόνια δεν ήταν καθόλου αυτονόητο και υπήρχαν έτσι ψυχρές και καχύποπτες σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι ευτύχημα ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την προσέγγιση των δύο πλευρών, κυρίως στην Αθήνα, από διαφόρους έτσι, και ψυχιάτρους που είναι και κληρικοί ή και από την πλευρά την επιστημονική, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεργαστούν με την Εκκλησία για το καλό του πάσχοντος συνανθρώπου και έχουν γίνει και συνέδρια. Υπάρχει μια σύγκληση η οποία έχει βελτιώσει αρκετά τα πράγματα. Ο πατήρ Βασίλειος Θερμός στην Αθήνα, αν τον έχετε ακούσει
που είναι και παιδοψυχίατρος, είναι ένας από τους πρωτοστατούν σε αυτό. Και δόξα τω Θεώ και η νεότερη γενιά κληρικών, αυτή που είναι κάτω των 50, είναι πολύ πιο ανοιχτή στο να πει, ας πούμε, καμιά φορά ότι κοίταξε να δεις αυτό το θέμα που με ρωτάς, δεν είναι θέμα χριστιανικής ζωής ή κάτι άλλο, είναι θέμα ψυχολογικό, να απευθυνθεί σε κάποιον άλλον. Κάτι που παλαιότερα οι παλιοί δεν το έκαναν, ας πούμε. Οπότε οι μεν παλιά, οι μεν ειδικοί ψυχικής υγείας έλεγαν μην πας στον παπά, θα σε γεμίσει ενοχές κλπ. Οι κληρικοί ανάλογης νοοτροπίας έλεγαν μην πας στον ψυχίατρο, θα σε αποτρελάνει και θα σε γεμίσει χάπια. Και ποιος αποτρελαινόταν, ήταν στη μέση και τον σφυροκοπούσαν και οι δύο πλευρές? Ο άνθρωπος. Ο συνάνθρωπος, έτσι. Ευτυχώς έχουμε βελτίωση σημαντική σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, υπάρχει πλήθος σημαντικών κοινών θεμάτων και των δύο πλευρών, έστω και αν αντιμετωπίζονται από διαφορετική σκοπιά. Ποια είναι τα κοινά θέματα, οι ενοχές, παραδείγματος χάρη, το άγχος, οι διαπροσωπικές σχέσεις κλπ. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Το άγχος, αρκετοί άνθρωποι δεν ξέρω πόσο το έχετε συνειδητοποιήσει, το άγχος είναι ψυχικός πόνος. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας αυτό. Είναι ψυχικός πόνος. Το άλλο. Γι' αυτό είναι τόσο δυσάρεστο. Είναι ακαθόριστος ψυχικός πόνος, χωρίς να υπάρχει άμεσος κίνδυνος να μας απειλεί κάτι άμεσα. Διότι αν μας απειλεί κάτι άμεσα, πλέον μετά είναι φόβος. Έτσι, και μπορεί να γίνει και πανικός. Άρα άλλο ο φόβος, άλλο το άγχος. Λοιπόν, η εχεμήθεια σε αμφότερες, ενώ ψυχοθεραπεία και εξομολόγηση, είναι πλήρης. Θα πρέπει να είναι πλήρης και κατοχυρώνεται νομικά και δεοντολογικά αυτό. Α, ναι, και κατοχυρώνεται νομοθετικά και εκκλησιαστικά. Η συνεργασία ψυχοθεραπευτή και κληρικού αφορά τις περιπτώσεις εκείνες που ο πελάτης του πρώτου είναι και μέλος της Εκκλησίας. Ο μεταξύ τους συντονισμός μπορεί να αποβεί πολλαπλά εποφελής για το άτομο που επιχειρούν να βοηθήσουν. Αυτό προαπαιτεί αλληλοσεβασμό και τήρηση των επαγγελματικών ορίων. Το είπαμε προηγουμένως, ναι. Ναι, στον δυτικό κόσμο πληθαίνουν ραγδαία οι μελέτες σχετικά με τα ωφέλη της θρησκευτικότητας για την ψυχική υγεία ανθρώπου και κοινωνίας. Αυτό είναι κάτι που στον ελληνικό δημόσιο λόγο μην περιμένετε να το ακούσετε εύκολα, διότι υπάρχει εδώ και δεκαετίες σχεδόν πλήρης αποκλεισμός κάθε αναζήτησης νοήματος της ύπαρξης από τα ελληνικά κανάλια σε αγαστή συνεργασία με το κομματικό σύστημα. Πάρα πολύ δύσκολα θα βγάλουν, και το πολύ πολύ να βγάλουν κάποιους ανθρώπους είναι γραφική περισσότερο, παρά σπανίως θα βγάλουν μια προσωπικότητα η οποία πράγματι μπορεί να αναλύσει εξαιρετικά, όπως είναι ο Γιαναράς και κάποιον τώρα ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές ομιλίες του στο YouTube, ας πούμε, που είναι ένας έγκαμος κληρικός στη Θεσσαλονίκη, Βολιώτης στην καταγωγή, ο οποίος τολμώ να πω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πνεύματα που διαθέτει ο παγκόσμιος ελληνισμός αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τέτοιο γιγάντιο μέγεθος, ας πούμε. Και μπορεί κανείς να δει, αλλά είναι σπάνιες οι εξαιρέσεις αυτές, η φλέσα. Αυτή, πώς λέει, στα άκρα. Αυτή έχει βγάλει κάποιους, πολλοί είναι αξιόλογοι και έχει βγάλει κάποιους κλπ. Αλλά αυτές είναι σπάνιες εξαιρέσεις. Ο Θεός και τα του Θεού έχουν εξοριστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μην φαντάζεστε κάτι αντίθετο. Υπάρχει τέτοιος ρατσισμός αυτή τη στιγμή, ώστε μπορεί να πάει ένα βιβλίο πολύ αξιόλογο. Αυτό μου το έχει πει ο εκδοτικός οίκος, έτσι. Όταν κυκλοφόρησε και εκδόθηκε για ένα δικό μου βιβλίο το 2010. Μπορεί να πάει σε μεγάλο βιβλιοπωλείο των Αθηνών, ας πούμε Ελευθερουδάκης. Έτσι, από τα παλαιότερα και κεντρικότερα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα. Να δει άλλη και να δει ότι ο συγγραφέας είναι κληρικός πριν δει το αυτό βιβλίο. Ούτε το περιεχόμενο τίποτα, για να πει δεν θέλω εγώ με παπάδες σχέση. Και τα αφήνει στην άκρη. Αυτό είναι το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα και κάποιοι θεσμοί. Λοιπόν, παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχει και παρόλη την πόρωση, ας πούμε, την η οποία θεωρεί σχεδόν ύβρι και καταστροφή, ας πούμε, το να αναφερθεί κανείς στα θέματα του Θεού κλπ. Υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα πηγές, νησίδες, ας το πω καλύτερα έτσι, οι οποίες βαθιάς ποιότητας, οι οποίες όντως ακόμα μπορούν να ωφελήσουν τα μέγιστα και να δώσουν ένα... Και έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη της γης, κάτι που επίσης μπορεί να μην γνωρίζετε αρκετοί, έρχονται και αναζητούν στην Ελλάδα αυτό ακριβώς. Αναζητούν το βάθος, αναζητούν την Ορθοδοξία και ακριβώς μια τέτοια μαρτυρία στην πολύ δυνατή εδώ στην περιφέρειά μας είναι το Πολυεθνικό Μοναστήρι της Ανατολής, πάνω εδώ στην περιφέρειά μας, που το 80% είναι αλλοδαπές από τις μοναχές και είναι από τα πέρατα της γης. Έχουν μέχρι Κινέζα και Ιαπωνέζα μοναχή και άτομα πολύ αξιόλογα. Αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα από τα πολλά τα οποία μπορούμε να φέρουμε. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω σαν πολύ γενικά. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ.